Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πάμε για ολονικτία και σήμερα. Φαίνεται ότι ο στόχος είναι να συζητήσουν ακόμη και όλο το βράδυ αν χρειαστεί, προκειμένου η κυβέρνηση να καταλήξει σε συμφωνία με τους δανειστές ακόμη και αύριο το πρωί. Τώρα, η διακοπή που είπες και εσύ στην αρχή του δελτίου έγινε για ποιο λόγο? Γιατί παραμένουν τρία πολύ βασικά αγκάθια στη διαπραγμάτευση. Ποια είναι αυτά? Είναι η διαχείριση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων, καθώς οι δανειστές επιμένουν να ζητούν να απολυθούν τα προβληματικά δάνεια σε ξένα funds, κάτι το οποίο δεν το δέχεται η κυβέρνηση, αλλά και η επιμονή των δανειστών για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, κυρίως στο φυσικό αέριο. Για όλα αυτά τα ζητήματα ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, πήραν οδηγίες και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Σταθάκης, επέστρεψαν πριν από λίγο εδώ στο Χίλτον προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση με τους δανειστές και από εκεί και πέρα το θέμα συζήτησης πλέον είναι και τα προαπαιτούμενα, τα μέτρα δηλαδή τα οποία θα συνοδεύσουν το νέο μνημόνιο και θα αποτελέσουν και την αφετηρία προκειμένου να εκταμιευθούν τα χρήματα από την επόμενη δόση, από θα την έχουμε, πρώτη λοιπόν, ουσιαστικά δόση. Θα έχουμε συμφωνία μέχρι σήμερα τα ξημερώματα σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα έχουμε όμως και μέτρα. Και σε ακούμε, Σοφία, ποια θα είναι αυτά, ποιες είναι οι πληροφορίες? Πρέπει να πούμε, Ελίνα, ότι όπως μας έλεγε πριν από λίγο υψηλόβαθμο κυβερνητικός στέλεχος, όλα τα προαπαιτούμενα είναι ακόμη ανοιχτά, διότι είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Μπαίνει κάτι στο τραπέζι ή βγαίνει ανάλογα με το τι θα δώσουν ή το τι θα απαιτήσουν οι δανειστές. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα μέτρα. Αυτό που φαίνεται ότι έχει κλειδώσει είναι η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Θα γίνει σε δύο δόσεις, όπως είναι η συζήτηση και η πρόθεση κυβερνητική. Η πρώτη δόση της αύξησης θα γίνει τον Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου φέτος, και η επόμενη αύξηση την 1η Οκτωβρίου του 2016. Στο τραπέζι είναι πολύ δυνατά, δεν έχει αποσυρθεί, η κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Η κυβέρνηση θέλει να μεταθέσει τη συζήτηση για τον Οκτώβριο. Οι δανειστές φαίνεται ότι συνεχίζουν να ζητούν την άμεση κατάργησή τους. Από εκεί πέρα, το θέμα του ΦΠΑ. Φαίνεται ότι πάμε για 23% στα ιδιωτικά σχολεία και στα φροντιστήρια ως αντιστάθμισμα για την μεταβολή του ΦΠΑ στο μοσχαρίσιο κρέας από το 23% που είναι σήμερα στο 13% όπως και τα υπόλοιπα είδη κρεάτων. Μετενέργεια. Η μετενέργεια λοιπόν, οι δανειστές επιμένουν και ζητούν να περιοριστεί η μετενέργεια. Να πούμε ότι σήμερα η διάρκεια της είναι στους 6 μήνες. Ζητούν να πάει στους 3 μήνες. Τι ακριβώς εννοούμε με αυτό, για να το εξηγήσουμε? Είναι ουσιαστικά η ισχύς της συλλογικής σύμβασης, των συλλογικών συμβάσεων που προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όπως για παράδειγμα τα επιδόματα. Το επίδομα γάμου είναι ένα από αυτά τα επιδόματα τα οποία συνεχίζουν να προστατεύονται ακόμη και όταν έχουν λήξει συλλογικές συμβάσεις. Λοιπόν, πάμε για τις 100 δόσεις. Στις 100 δόσεις οι δανειστές ζητούν να μπουν και εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και να αυξηθεί το επιτόκιο από το 3 στο 5% και για τις οφειλές πάνω από 5.000 ευρώ. Είναι ένα από τα ζητήματα στα οποία φαίνεται ότι συμφωνούν κυβέρνηση και δανειστές. Και φυσικά παραμένει στο τραπέζι και είναι ένα σοβαρότατο ενδεχόμενο να δούμε στα προαπαιτούμενα την αύξηση των συντελεστών της εισφοράς αλληλεγγύης στο 8% για τα εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ. Το θέμα αυτό το επιβεβαιώνουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές, μιλώντας για κοινωνική δικαιοσύνη. Θα είναι μια μακρά νύχτα, είναι το μόνο σίγουρο. Μπαμ! Ρε, πού είπα εδώ, ρε! Πού είπα εδώ! Πού είπα εδώ! Πού είπα εδώ! Πού είπα! Πού είπα εδώ! Εδώ! Το γύρο του κόσμου. Μέσω μεγάλου διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων κάνουν οι εικόνες με τον αστυνομικό που με το ένα χέρι κρατάει ένα μαχαίρι και με το άλλο χαστουκίζει μετανάστη έξω από το αστυνομικό τμήμα της ΚΟΟ. Πού είπα εδώ! Πού είπα! Πού είπα εδώ! Πού είπα εδώ! Πού είπα! Πού είπα εδώ! Εδώ! Εικόνες ντροπής που έρχονται να προσθεθούν στα δεκάδες ρεπορτάζ δημοσιογράφων που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου, καταγράφοντας τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Ο δημοσιογράφος του Associated Press, Dalton Bennett, ανέβασε στο Twitter τη φωτογραφία του αστυνομικού με ένα άκρος ειρωνικό σχόλιο. Έλληνας αστυνομικός κραδένει μαχαίρι και χαστουκίζει τρομοκρατημένους Πακιστανούς και Σύριους ενώ περιμένουν τα χαρτιά τους. Καλώς ήρθατε στην ΚΟ. Το απαράδεκτο περιστατικό έγινε αμέσως γνωστό και στην ηγεσία της αστυνομίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου. Από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας διατάχθηκε η διενέργεια κατεπίγουσας διοικητικής έρευνας σχετικά με φωτογραφίες, οι οποίες αναρτήθηκαν σήμερα σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απεικονίζουν επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικού στην ίσο της ΚΟ.
Επιπλέον, προανάκρισης επελήφθη η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Η κατάσταση στην Κότη είναι να γίνει ανεξέλεγκτη. Ίσως και 6.000 μετανάστες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, βρίσκονται στο νησί, περιμένοντας τα έγγραφα για να φύγουν για την Αθήνα. Η παραλιακή λεωφόρος έχει μετατραπεί σε έναν απέραντο καταβλισμό. Τρεις παράλληλοι κόσμοι, οι μόνιμοι κάτοικοι, οι τουρίστες και οι πρόσφυγες, προσπαθούν να συμβιώσουν. Όμως τα προβλήματα είναι πολλά και δεν αφορούν μόνο στην εικόνα του νησιού, αλλά και στις συνθήκες υγιεινής, αφού οι άνθρωποι αυτοί πλένονται και εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες τους, κυριολεκτικά στο δρόμο. If I don't find it disturbing, but I pity them. I don't know. I feel sorry for them. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο που στηβάζονται εκατοντάδες άνθρωποι. Ο Δήμος της ΚΟ, μπροστά στην τεράστια ανθρωπιστική κρίση στο νησί, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και να μεταφέρει τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στο παλιό στάδιο ανταγόρας του νησιού, όπου θα δημιουργηθεί ένας καταβλισμός φιλοξενίας και γραφείο καταγραφής των μεταναστών. Στην ΚΟ βρίσκεται κλιμάκιο της Ελλάς με επικεφαλής ανώτατο αξιωματικό, προκειμένου να βρεθούν τρόποι για την γρηγορότερη καταγραφή των προσφύγων, ώστε να φεύγουν συντομότερα από το νησί και να μην συνοστεί. Επισημάναμε την κρισιμότητα ως προς τα ζητήματα ασφάλειας, υγείας, αλλά αν θέλετε ακόμα και στην αλλαγή πλήρως της ζωής των πολιτών της ΚΟ. Ο Δήμαρχος της ΚΟ επικοινώνησε με τον Έλληνα Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο, ζητώντας βοήθεια για την αντιμετώπιση των πολλών προβλημάτων, ενώ έχει στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό και έχει ζητήσει συναντήσεις με τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Είναι αδύνατον με τις δομές και τις υπηρεσίες που έχουμε στο νησί να διαχειριστούμε έστω και ένα μικρό αριθμό παράνομων μεταναστών. Δυστυχώς, από τον Απρίλιο που ξεκίνησε αυτό το κύμα, καμία μα καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έχει γίνει. Τη σύντηση των απελπισμένων καραβανιών καλύπτουν κυρίως εθελοντικά κάτοικοι, οργανώσεις, επαγγελματίες του νησιού σε συνεργασία και με το στρατό. Οποιαδήποτε επιχείρηση και αν δημιουργηθεί για την γρήγορη ταυτοποίηση, το πρόβλημα θα παραμένει όσο τα σύνορά μας είναι αφύλακτα. Δεκάδες ξένοι δημοσιογράφοι βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου, καταγράφοντας τις αφίξεις των μεταναστών στις παραλίες αλλά και την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί, όπως και τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και των προσφύγων. We are human. We going to improve. We going to listen and make our country. But in our country is not very security. What we can do? Our problem is very big because we don't have enough money. We don't have a good house. We don't have a good water. We don't have food. Στα περισσότερα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η κατάσταση είναι οριακή, καθώς οι υποδομές δεν επαρκούν για τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πρέπει να καταγραφούν, δεν λείπει η ένταση. Στην Κάλυμνο, όπου βρίσκονται περισσότεροι από 700 μετανάστες, ομάδα περίπου 200 κινήθηκε κατά λιμενικών, διαμαρτυρώμενη για την καθυστέρηση στη χορήγηση των εγγράφων. Σημειώθηκαν κάποια επεισόδια, η ένταση ευτυχώς όμως δεν κράτησε πολύ. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τις γυναίκες. They are phenomenal and I have many executives that are women. They are doing a phenomenal job. I pay them a tremendous amount of money. They make money for me, they make money for themselves. And in many cases, they truly are really talented and they can be killers. Σε συνέντευξή του με τον Τζορτζ Στεφανόπουλο, ο υποψήφιος για το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ωστόσο αρνήθηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά από τα προκλητικά του σχόλια για τη δημοσιογράφο Μέγαν Κέλλη. You don't think he crossed the line there? No, not at all. I said, look. She asked me a very nasty question. I have nothing against Megyn Kelly, but she was very angry, you could see it. And I made the statement, blood was pouring from her eyes. And then I said, blood was pouring from wherever. And I just, when I said that, I wanted to just get on to the, I didn't say So you did misspeak then. I was, excuse me, George, I was referring to nose, ears, they're very common statements. Η ίδια η δημοσιογράφος απάντησε λέγοντας ότι είναι το καθήκον της να στριμώχνει με τις ερωτήσεις της. We have to hit them as hard as we can at this stage, so the voters can figure out who's our guy, right? Like the Republicans are trying to figure out who's our guy or gal. Ο πολυεκατομμυριούχος προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων μετά από τους σεξιστικούς χαρακτηρισμούς προς την δημοσιογράφο όταν εκείνη τον ρώτησε για τη στάση του απέναντι στις γυναίκες. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals.
Your Twitter account only is Rosie several... O'Donnell. You once told a contestant on Celebrity Apprentice it would be a pretty picture to see her on her knees. Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president? I think the big problem this country has is being politically correct. Παρά τον αναβρασμό, ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται στις δημοσκοπήσεις σε μια κούρσα ιδιαίτερα σκληρή, καθώς υπάρχουν 16 υποψήφοι για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων.